Το περίμενε βρίσκονται εκατοντάδες τετράχρονα παιδιά στο Δήμο Ηρακλείου, μαζί και οι γονείς τους, οι οποίοι αναμένουν να δουν σε ποιες αίθουσες θα φοιτήσουν τα μικρά παιδιά εν τέλει, αφού τα τελευταία 3 χρόνια η δίχρονη προσχολική αγωγή είναι υποχρεωτική. Αν και το μέτρο είχε εφαρμοστεί εξ αρχής από τους περισσότερους Δήμους της χώρας, το Ηράκλειο ήταν ανέτοιμο και 3 χρόνια αργότερα οι οικογένειες βρίσκονται σε αδιέξοδο, αφού ακόμα και η πρόχειρη λύση των λιώμενων αιθουσών αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Το πιο άμεσο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή ο Δήμος είναι ότι με την έναρξη της εφαρμογής της δίχρονης προσχολικής αγωγής θα πρέπει όλα τα παιδιά τα οποία είναι 4 και 5 ετών να φοιτήσουν σε σχολεία του Δήμου νηπιαγωγεία, τα οποία είναι είτε ανύπαρκτα είτε με συνθήκες οι οποίες δεν είναι καθόλου κατάλληλες για τα παιδιά μας. Γονείς βρέθηκαν σήμερα στη Λότζια και πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας προκειμένου να δουν τι μέλη γενέστε από Σεπτέμβριο για τα παιδιά τους. Το ερώτημα που υπάρχει στο μυαλό όλων είναι αν οι 32 αίθουσες θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε την αδυναμία του Δήμου αλλά και του Υπουργείου συνολικά στο να εφαρμόσει αυτό που ήδη έχουν ψηφίσει, δηλαδή τη δίχρονη προσχολική αγωγή, και βλέπουμε το γεγονός ότι τα παιδιά μας αντιμετωπίζονται όχι ως οι αυριανοί πολίτες, αλλά ως ένα έξοδο το οποίο αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν. Εκατοντάδες αιτήσεις έχουν γίνει για να φοιτήσουν τα παιδιά σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Όμως οι εκπαιδευτικοί φαίνεται πως είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τον άχαρο ρόλο της ενημέρωσης των γονέων, ότι η διαδικασία δηλαδή δεν προχωρά ακόμα, αφού τα νηπιαγωγεία είναι ανύπαρκτα. Δεν δίνεται καμία εγγύηση, υπάρχουν μόνο ευχολόγια. Όλοι περιμένουν μήπως μια άλλη υπηρεσία δώσει τη λύση και φύγουν αυτοί από τη δύσκολη θέση. Και οι μόνοι που παραμένουμε σε δύσκολη θέση είμαστε οι γονείς. Η δίχρονη στο Ηράκλειο δεν θα είναι έτοιμη την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ρωτάει το Υπουργείο. Γιατί ρωτάει το Υπουργείο και έχει ενημερωθεί το Υπουργείο. Δεν θα είναι έτοιμη. Παίζουν σενάρια. Οι γονείς των νηπίων πάντως, ένα μήνα και κάτι πριν την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς, κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, περιμένοντας να δουν τις λιώμενες αίθουσες να παίρνουν σάρκα και οστά, με όλα τα σενάρια πλέον να είναι ανοιχτά.